Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στην είσοδο του αεροδρομίου. Η ασφαλτόστρωση σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Καλημέρα κύριε Απαρχέ. Καλημέρα. Όπως είπατε βρισκόμαστε στην είσοδο του αεροδρομίου. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι ο μόνος δρόμος που βγαίνει έξω από το δυτικό άξονα και ανοίγει στο επαρχείο και στην περιφέρεια είναι ο δικός άξονας από τη Λιμιώτισσα μέχρι και το αεροδρόμιο. Αυτός λοιπόν ο δρόμος είναι στον προγραμματισμό για να ασφαλτοστρωθεί από την πύλη του αεροδρομίου, όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε, μέχρι και κάτω τη Λιμιώτισσα. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει μέχρι και την αυλή των Αγίων Αποστόλων. Το έργο θα συνεχιστεί μετά το 15 Αύγουστο για να ολοκληρωθεί μέχρι και την Λιμιώτισσα. Στο τελείωμά του έργου νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη εικόνα που έχουν οι επισκέπτες μας ερχόμενοι με το αεροπλάνο στο νησί μας. Άρα αποφασίσαμε να τον εντάξουμε μέσα στον προγραμματισμό μας και όπως ήδη βλέπετε έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι και φαντάζομαι μετά τον 15 Αύγουστο που θα ξεκινήσει ξανά πάλι το έργο θα δούμε στην ολοκλήρωσή του ένα πίθανο δρόμο το οποίο θα χαρούν όχι μόνο οι επισκέπτες μας αλλά όλοι οι κάτοικοι της Καλλίνης και ιδιαίτερως οι κάτοικοι του Άργους που πηγαίνουν έρχονται καθημερινά. Στο Άργος κατοικούν ήδη πάρα πολλοί συμπολίτες μας και νομίζω ότι θα είναι για αυτούς μια έτσι ευχάριστη διαδρομή να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από το χωριό. Άλλες παρεμβάσεις, γιατί ξεκινάει σήμερα το νοσοκομείο, μετά θα πάτε στο στρατόπεδο. Πάμε στο στρατόπεδο, έχουμε πει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του Βαθύ, και για το οποίο έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Τα μηχανήματα τώρα αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από το Άργος και έχουν κατέβει στην αυλή του νοσοκομείου. Σήμερα φαντάζομαι ότι θα κάνουν τις πρώτες εργασίες καθαρισμούς και κάποια πράγματα και από αύριο θα ξεκινήσουν να ρίχνουν και εκεί ένα κομμάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Είναι από την είσοδο, την κανονική, την πρώτη είσοδο του νοσοκομείου μας μέχρι και τα εξωτερικά ιατρία. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα με πάρα πολλές τρύπες και ήταν και επικίνδυνο για όσους το περνούσαν και κυρίως για τα ασθενοφόρα που έτρεχαν για να προλάβουν κάποιον ασθενή. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα το τακτοποιήσουμε. Θα βρεθούμε μετά στο στρατόπεδο που έχουμε να κάνουμε και εκεί κάποιες παρεμβάσεις και βέβαια θα ακολουθήσουν μετά τα χωριά βόρεια του νησιού μας, όπως εμπορείο και εκεί έχουμε τον προγραμματισμό σε εξέλιξη. Αυτά είναι οι ασφαλτοστρώσεις της περιφέρειας και από εκεί και πέρα όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα θα δούμε τι υπόλοιπα έχουμε και αναλόγως θα πράξουμε και για κάποια άλλα σημεία τα οποία μας έχουν ζητηθεί και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και αυτά. Κύριε Απαρχέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάντα τέτοια ωραία ρεπορτάζ να κάνουμε και είναι σήμερα και η παραμονή του Χριστού, δεν είναι? Χριστού, ναι. Να μας φωτίζει όλους. Βοήθειά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Οφείλω να τονίσω ότι ο δρόμος από την είσοδο του αεροδρομίου μας μέχρι και τους Αγίους Αποστόλους έχει στρωθεί καταπληκτικά. Και είναι λογικό η πρώτη εικόνα, η πρώτη εντύπωση των επισκεπτών μας από το αεροδρόμιο θα είναι πολύ πολύ όμορφη, ένα οδικό δίκτυο εξαιρετικό. Εμείς χαιρόμαστε με αυτές τις παρεμβάσεις και μακάρι τέτοια έργα να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του νησιού μας, έτσι ώστε το οδικό μας δίκτυο να είναι όμορφο, να έχει ασφάλεια. Με αυτές τις σύντομες μεν, αλλά πολύ όμορφες εικόνες δε, το πρωινό μας ρεπορτάζ από την ασφαλτόστρωση του δρόμου, από την είσοδο του αεροδρομίου μέχρι τους Αγίους Αποστόλους, ολοκληρώνεται και όπως είπε και ο κύριος Έπαρχος, μετά τον 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο θα είναι από αυτό εδώ το σημείο και θα φτάσει μέχρι τη Λιμιώτισσα. Να, εδώ είναι που σταματάει η ασφαλτόστρωση και εδώ είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τη Λιμιώτισσα. Καλημέρα σε όλους σας!